σύστημα που καταργούνται είναι έμεσος τρόπος να πηγαίνουμε τα αυτοκίνητα πληρώνουν διόδια κομμουνικός. Άμελε! Και κάποια στιγμή θα πάρουν διόδια και στα νοσέα και να πούν πιεβάτες. Έχω σκουπό να εκλυπήσω τα πάντα. Δεν μα έδωσε το μεγάλο πλεονέκτημα. Να μην πληρώνουμε. Και να μην πληρώνουμε γενικώς. Μπορούμε να κάνουμε συλλογικότητες. Μια μαριονέτα είναι. Όχι, έχει σημασία. Από τη φιλοσοφία την οποία τη δέχεται. Ένα μέρος ο κ. Σαλαφρίδης, ό,τι αφορά την φιλολογική, την έχει αναπτύξει με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Σε ό,τι αφορά δηλαδή το θέμα της ιδεολογικής τρομοκρατίας. Από την άλλη πλευρά, σε επίπεδο οικονομικών συμφερόντων, αυτή η κυβέρνηση είναι απόλυτα υποταγμένη στο κεφάλαιο. Απόλυτα. Όταν λέμε απόλυτα, με απόλυτα. Ναι, αλλά αυτό όμως. Αυτή η υποταγή έχει μια. Να σου πω ένα άλλο. Και παίρνω εσύ ότι είναι αστική κυβέρνηση να μην είναι τόσο εξυπνιστική όσο είναι αυτή. Οποιαδήποτε αστική κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή εδώ στην Ελλάδα, άλλο πήγα να πω. Γίνεται ένα πείραμα. Αυτό πήγα να πω. Ότι δηλαδή το πείραμα αυτό που γίνεται είναι πρωτόγνωρο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ποια ευρωπαϊκά. Αυτά τα πρώτα ληστανισμένα ζώα είναι από εκεί. Από εκεί ξεκινάει όλη η αμαρτία. Μη μόνο τώρα την αμαρτία πας να την εξοραίσεις. Γι' αυτό λέω άμα το κάνουμε πολιτικό του ζήτημα. Να σου πω πολύ πιο πολύ τα πράγματα. Να σου πω ότι το Ταμείο Δασκάλων. Πολιτικό τα πράγματα. Αλλά η αμαρτία πρόκειται από την Ευρώπη. Να σου πω ότι το Ταμείο Δασκάλων. Στο εξωτερικό. Είναι μεγαλύτερη συγκέντρωση που υπάρχει. Σόπα. Σήμερα μια ακόμα συγκέντρωση του κινήματος δεν πληρώνω. Δικά της Τρικαλινή συγκεντρωθήκαμε για να συνεχίσουμε τον αγώνα του κινήματος «Δεν πληρώνουμε διόδια». Μαζί μας ήταν εκτός από απλοί πολίτες, εκπρόσωποι των αυτοκινητιστών, των αγροτών, των εμπόρων και άλλων επαγγελματικών κλάδων. Αυτό δείχνει πως έχει μαζικοποιηθεί πάρα πολύ το κίνημα στα Τρίκαλα. 1 εκατομμύριο σχεδόν οδηγοί στην Ελλάδα δεν πληρώνουν πλέον διόδια. Στην πράξη τα έχουν καταργήσει. Έχουν επιβάλει το δικό τους δίκαιο. Κι αν αυτό συνεχιστεί και αυξηθεί ακόμη περισσότερο, ο αριθμός αυτών που δεν πληρώνουν, τότε πολύ σύντομα όλο το σύστημα των διοδίων θα καταργηθεί στην πράξη. Ειδικά στην περιοχή μας της Δυτικής Θεσσαλίας, είμαστε αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε να τοποθετηθούν ποτέ διόδια. Συμπαρατασσόμαστε και στηρίζουμε τους αγρότες που από την ερχόμενη Δευτέρα θα βγουν μέσα στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους στις εθνικές οδούς και θα ανοίξουν όλους τους σταθμούς διοδίων. Επίσης την Κυριακή 6 του μηνός, 3 η ώρα, ανοίγουν όλα τα διόδια πανελλαδικά από το πανελλαδικό συντονιστικό. Εμείς οι Δυτικοθεσσαλοί θα συγκεντρωθούμε και θα ανοίξουμε τα διόδια πριν τα Τέμπη, τα διόδια στο Μακρυχώρι δηλαδή. Ακόμα στηρίζουμε τους φίλους του τρένου και τους υπερασπιστές του δημόσιου σιδηρόδρομου, γιατί είμαστε σε παράλληλους αγώνες, καθώς κλείνουν οι σταθμοί του τρένου και ανοίγουν νέους σταθμούς διοδίων. Η κυβέρνηση διαστόματος ΡΕΠΑ σήμερα απίφθινε απειλές στο κίνημα κατά των διοδίων. Δεν τους φοβόμαστε. Τούτο το κίνημα είναι δίκαιο. Όλοι αυτοί αντιδρούν και δεν πληρώνουν επειδή θεωρούν τα διόδια παράνομα, αντισυνταγματικά, άδικα, ληστρικά. Και είναι φανερό, το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος, ότι πίσω από τις ιδιωτικές εταιρείες που ληστεύουν τους πολίτες είναι η κυβέρνηση και η πολιτική της. Αρνούμαστε την πολιτική της κυβέρνησης και της Τρόικας, γιατί αφαιρεί εισοδήματα από το λαό και τα προσθέτει στο κεφάλαιο, ντόπιο και ξένο. Κύριε Σταυρόπουλε, αυτή τη στιγμή έτσι είναι μια απλή απορία που έχουν όλοι. Αν πάει κάποιος απλός πολίτης και βράσει τα διόδια έτσι, χωρίς να πληρώσει, τι επίπτωση θα έχει? Δεν έχει καμία επίπτωση. 1 εκατομμύριο, όπως είπα, δεν πληρώνουν. Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε καμιά επίπτωση. Γιατί τα διόδια τους είναι παράνομα και αν απευθυνθούν στα δικαστήρια δεν θα τα κερδίσουν, αλλά μπαίνει και το ερώτημα. Οδηγείται ποτέ 1 εκατομμύριο άνθρωποι στα δικαστήρια? Ασφαλώς όχι. Μας λείπει, θα έλεγα, μια κρίσιμη μάζα, ένα ακόμα κρίσιμο ποσοστό που, αν προστεθεί και αυτό στο κίνημά μας, όπως προείπα, τότε όλο το σύστημα των διοδίων θα παραλύσει. Εκεί αποσκοπούμε. Και τέλος θα ήθελα να προσθέσω ότι
το κίνημα «Δεν πληρώνω» επεκτείνεται και σε άλλα επίπεδα. Πρώτη Φλιβάρη σήμερα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε άλλες μεγάλες πόλεις, δεν πληρώνουν ήδη τις αυξήσεις που έγιναν στα αστικά εισιτήρια. Δεν πληρώνουν πολύ τις αυξήσεις που έχουν γίνει στη ΔΗ κλπ. Επειδή ακριβώς μειώνονται τα εισοδήματα του κόσμου, αφού περικόπτονται οι μισθοί, οι συντάξεις, και από το άλλο μέρος έχουμε μια αύξηση της ακρίβειας. Δηλαδή ο κόσμος, η μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας, έχει αντικειμενική, πραγματική αδυναμία πληρωμής. Δεν πληρώνουμε γιατί δεν πληρωνόμαστε. Ευχαριστώ πολύ.